της Μιλαρή για την development. Αρχική πεντάβα, Βαλιανάτο στον Ζόρου, Λιμπερίου, Καντινιχάλη και Παπαθανασίου. Τσαντολίστες, Αγγελής, Λαφογιάννης, Καφέζος, Αραβεσνός και Λιόλιος από την άλλη πλευρά για τους Μιλαρίς. Πάρα πολύ μακριά στον κύριο Πάνου Παλιανάτου, ο οποίος θα τελειώσει χάστο από πάση, τρέχει ο Γιώργιος και βγαίνει ο Θεοδόρος που δεν μπορεί να τελειώσει χάστο. Τρίτος για την κορυφάω του Παλιανάτου για τρεις άσχημα. Εν τέλει ο Αγγελής θα βγάλει την άμυνα για τους Μιλαρίς. Γιώργιος. Προσπαθεί να βρει ανοιχτό χώρο, τελικά η μπάλα φτάνει στον Αραβαντινό. 9 δευτερόλεπτα ακόμα, Αραβαντινός. Μία από το χώρο, 6 δευτερόλεπτα στην διάθεση του Μιλαρίς. Λάθος τώρα. Κάνεται έτσι και η πρώτη εποχή κατοχή του Μιλαρίς. Και ο Λιμπερίου για τους Νομπελίστες θα περάσει ο Παθανασίου τη στάγια στην φορά, δεν είναι πριν μέσα, αφήνει τον Θεοδόρου. Παθανασίου θα το πάρει άστοχος κι άλλο επιθετικό ριμπάντο για τους Νομπελίστες. Πολύ κακά το σκάου από τους Μιλαρίς. Ο Παθανασίου κάτω από καλά θα πάρει. Έτοιμος για την πρώτη ο Δήμος από Αθανασίου. Βάζει 1-0 όλα στο μάτι. Ο Αθανασίος θα βγει στη δεύτερη. Επιθετικό ριμπάν του Λιμπερίου. Άστοχος Δαφογιάννης εν τέλει μαζί του αμυντικό. Μέσα σε φωνές από τον προπονητή Αντώνη Παναγόπουλο, το οποίο δεν του αρέσει καθόλου το γεγονός ότι η ομάδα του έως τώρα έχει χάσει τόσο αμυντικά και έχει δώσει τόσο επιθετικά στο ασφάλι. Ο Παθανασίου, ελεύθερος Ελιπερίου, αστοχή, ο Χάρης ο Λέλιος και ορισμένος ο Λαφογιάννης. Εκδιασμός τώρα, 2-1, μόνος του θα πάει ο Λέλιος. Νομίζω μπορούσε να έχει δώσει και πάσα. Εν τέλει ο Παθανασίου βγαίνει νικητής στη μάχη του rebound. Αντιμιχάλης κάτω το καλάθι, ανάποδο. Αραβαντινό, 15 στο χρονόμετρο. Ο Αραβαντινός θέλει να περάσει, δυσκολεύεται, κλείνεται, κάνει λάθος. Αρκετά εκνευρισμένος από τον Παναγούς και τον Πάκο. Κάνει δύσκολη προσπάθεια. Δύο βολές. Θα την κάνει λοιπόν στην πρώτη. Έστω 4-0. 4 αναπάντητοι έως τώρα πόντι για τους νομπελίστες. Λιόλιος. Τιπλάρι, δύσκολη πάσα, φλέξη
δώσει όλη μπάλα για μην αρέσει. Στραφογιάννης θα πάει στην επαναφορά ενώ πέρασε και ο Ντάρλας στη θέση του Καφέζα. Και ο Γιανακόπουλος για πρώτη φορά στη θέση του Αραβαντινού. Λιόλιος μέχρι μέσα χωρίς φάουλ θα τελειώσει τη φάση άστοχα. Λιπερίου παθαστικής εφηδιασμός. Επικίνδυνη πάντα για τον Λιπερίου. Δεν την πρόλαβε ο Ντάρλας. Στέκεται και σουτάρει για 2-5-2. Μιχάλης Ντάρλας, πρώτο καλάθι για τον Αρή. Θεοδόρου, έχει ελεύθερο την παίκτη, τελικά επιλέγει τον Μιχάλη. Και ο Αγγελής μαζεύει το ριβάν, κάνοντας λάθος πάσα. Παπαθανασίου, έπλεξε και τον Μίο και το πάθι. 7-2 και στην άλλη πλευρά τώρα για Γιανακόπουλος. Ωραία κίνηση, φάουλ, δύο βολές για τον Παναγιώτη Γιανακόπουλο που πάει στη γραμμή. Thank you.
πάω την κόλλη. Θα το πει αυτό για να κόψει ακόμη μια εντυπωσιακή άμυνα
superstar τον Μίνα Ρίς, θα πάει μέχρι μέσα Ντάρλας, διστάζει, Τάγκαλος, Αγγελής, κακό spacing για τον Μίνα Ρίς, Αγγελής παίρνει ένα τρίποντο και αστοχή. Ωραίος ρυθμός στο μάτς, γρήγορος. Λιβερίους, περνάει, ωραία κίνηση, Σταματόπουλος για δύο, ελεύθερος, αστοχή, για να κόπουλος έμπορε τον υπάρχει. Φάουλ, θα μιλάω του Τάγκαλου και του Θεοδόρου. Το τέταρτο αντικαμβολάχνω. Λοιπόν, εσένα. Θα πάω να σύγχρονε στη θέση του Χατζημιχάλη. Και ο Καρβουνιάρης επαναφέρει, Λιπερίου. Βράδυσε για να κόψουμε ως 15-19, πολύ όμορφη συνεργασία εδώ κάτω από τα λάθη. Στις τέσσερις. Λόλιος. Θα δίνει και μέσα. Θα τελειώσει. Και πάει, θα πάρει φάουλ. Δύο βολές για τον Νίκο Λόλιος. Μέσα η πρώτη 15-20. Γιόλιο 2-2, 15-21 στα 50,1 δευτερόλεπτα. Μεταξύ των δύο χρονομέτρων 10 ακόμα για το δεκάλεπτο. Λιόλιος θα βρει το Γιαννακόπουλο. Εκείνος θα σουτάρει για 3 και θα το πάρει. 17-24. Πολύ μεγάλος Γιαννακόπουλος στο πρώτο δεκάλεπτο. Καρβουνιάρης 17-24. Τέλος πρώτο δεκάλεπτο. Συν 7 για τους Μίνα Ρίς. Παρά το κακό του ξεκίνημα, συνέχισαν εξαιρετικά μετά το 7-2, έκαναν ένα 10-22. Επιστρέφουμε σε λίγο. Χωρίς να το σκεφτεί ούτε δευτερόλεπτο. Καλή άμυνα κλέψιμο του Λιόλιου και ο Μιχαλόπουλος στην άλλη πλευρά δυσκολεύτηκε να πιάσει την μπάλα τελικά στο Λιόλιο. Θα περάσει εκείνος, Γιαννακόπουλος προσποιείται, τελειώνει στη φάση 17-29. Σε μεγάλα κέφια ο Παναγιώτης Γιαννακόπουλος. Ο Παθανασίου. Καρμινάρης και πάλι το Παθανασίου. Προσποιήθηκε, μπήκε μέχρι μέσα.
Αποδοξία φάουλ. Μπάλα περνάει εκτός με 9 δευτερόλεπτα για τους εντελήφθους. Μπάλα φτάνει στο Βαλιανάτο. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Γαλλία με Αμπακαλόπουλο. Ζητάει για τον Λίγης. 1 δευτερόλεπτο. Γιανακόπουλος 2 με 1 στον εμβιασμό. Μιχαλόπουλος θα αφήσει την μπάλα. 17-33. Απίστευτη Νίνα Ρίς. 17-31 μάλλον. Λάθος εγώ. Λιβερή Ολία του Μαθαναστίου. Αυτή το Λιβερή. Δύσκολη προσπάθεια. Φάουλ. 2 βολές στο 1 δευτερόλεπτο. Μέσα η πρώτη. Και 19-31. Το 2-2. Λιόλιος. Περνάει εύκολα. Βγάζει στο Γιανακόπουλο, ο οποίος εκτελεί και πάλι. 19-34. Τι βλέπουμε. Λιόλιος και Γιανακόπουλος κάνουν πόση θέλουν αυτή τη στιγμή στο παρκέ. Λιβερίου, ελεύθερο θέλει να απαντήσει. Δεν θα το κάνει, κακό του. Μιχαλόπουλος τέρμισε και έχουμε εφηβιασμό τώρα. Γιανακόπουλος μόνος του με το καλάθι θα αφήσει την μπάλα. 19-36 από την εξαιρετική πάσα του Λιόλιου. Θα έχουν χαμένο ο Μπελίφης νομίζω. Το σύν 17. Από Αθανασίου για 3. Ούτε αυτό. Τάρκαλος προσπαθεί. Γιανακόπουλος στον ελεύθερο Μιχαλόπουλο θα το βάλει και αυτό. 19-38. Time out. Εσπερισμένα που καλούν οι νομπελίστες που ούτε ήδη νομίζω να έχουν καταλάβει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Καλόπουλος. Κακή πάσα τώρα, κλαίει ο Βαλιανάτος.
Τα μιλά. Ένα 4-0 από το time out και έπειτα για να κόπουμε. Από πολύ μακριά και αυτό για 3. Πέρασε, τελείωσε τη φάση για το σύν 17. Το Παπαθανασίου πάντα στο κατέβασμα της μπάλας. Περνάει, αφήνει στο Θεοδόρου. Εκείνος τελειώνει τη φάση. Όμορφα, 28-43. Και ο Λιόλιος τώρα πάσα για τον Μιχαλόπουλο, εκπληκτική. Νταφογιάννης, ελεύθερο τρίποντο. Άστοχο, η μπάλα περνάει έξω. Λιμπερίου, 5-23 ακόμα για το δεύτερο δεκάλι. Περάσει εύκολα, δεν θα την περισπάσει όμως, ο Λιγορία. Το rebound, Χατζημιχάλη για 2, κι άλλο επιθετικό από τον Θεοδόρου. Ούτε τώρα δεν έχει μέσα φάση, Νταφογιάννη. Καφέζας, Μιχαλόπουλος. Δυσκολεύεται, κάνει λάθος. Παπαθανασίου με χώρο. Περίου, Παπαθανασίου, 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπελίσσος με 13 δευτερόλεπτα. Ντάρλας στη θέση του Μιχαλόπουλου. Το Παπαθανασίου με το Λιόλιο πάνω του. Time-out, καλό μην αρέσει, πετάξει άστοχα και ο χρόνος έχει λήξει.
Καφέζας για δύο από τη γωνία, κακό σουτ, μάζεψε ο Παπαθανασίου και φέρνει στην άλλη πλευρά. Θα τελειώσει τη φάση δύσκολα, ο Χατζημιχάλης μαζεύει. Λιμπερίου. Μπορεί να το παίξει στα πόδια. Χατζημιχάλης κάνω το καλά. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς από τον πάγκο των ομπελίστες. Τάγκαλος θα περάσει. Λιόλιος. Αγγελής από τη γωνία για 3. Απαντάει ο Αγγελής. Για το 34-46. Λιμπερίου. Αφήνει στο Θεοδόρου. Από τις 45 μοίρες θα εκτελέσει, θα αστοχίσει. Η μπάλα φτάνει και πάλι στα χέρια του όμως. Κλείνεται. Πάσα λάθος. Κλέβει ο Ντάρλα. Εκλειδιασμός τώρα για τους Μιναρίς. Κακή πάσα του Ντάρλα. Στα πόδια του Αγγελή. Λάθος για τους Μιναρίς. Στα 2-21 πριν την ολοκλήρωση του χρόνου. Και η μπάλα στον Παπαθανασίου. Συν 12 για την ομάδα του Αδόνη Παναγόπουλου. Χατζημιχάλης από τη γωνία. Δεν θα σκοράρει. Λιμπερίου όμως βγάζει εκτός διεκδίκηση του rebound τον Λιόλιο και πετυχαίνει ένα παλικαρίσιο καλάθι για να μειώσει και πάλι στις 10. Γιανακόπουλος. Με τον Παθανασίου θα εκτελέσει από πολύ μακριά για 3. Τρομερό καλάθι, 36-49. Είναι ασταμάτητος πραγματικά. Λιμπερίου. Βαλιανάτος, κλέβει ο Αγγελής. Κακή πάσα όμως για τον συμπαίκτη του και ο Λιμπερίου παίρνει το φάουλ. Ετοιμάζεται και αστοχή στην πρώτη γωνή, παραμένει το στην 13. Έτοιμος και για τη δεύτερη. Μία στις δύο. 37-49. Λιόλιος πασάρει τον ελεύθερο Ντάρλα, πολύ δυνατά όμως. Ακόμη μία λάθος πάσα για τους Μιναρίς. Περίου. Βαλιανάτος με τον τάγκ αλωμένη. Ο Παθανασίου στα 6 δευτερόλεπτα ψάχνει πάσα, έχει κολλήσει επίθεση των ομπελίστες. Λιμπερίου μέχρι μέσα, εύκολα πάει στο lay-up, αστοχή όμως. Θεοδόρου στο επιθετικό rebound και η μπάλα είναι μιναρίστη. Λιόλιος. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Ο Λιόλιος πάντα με την μπάλα. Ζητάει ο Αγγελής στη γωνία ενός ενώ είναι ελεύθερος. Ο Λιόλιος κρατάει, 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Περνάει, βγάζει στον Ντάρλα, ελεύθερο τρίποδο από τη γωνία, άστοχο. Ο Γιανακόπουλος μάχεται και παίρνει το επιθετικό. Λιόλιος, Γιανακόπουλος από τη γωνία, θα προσποιηθεί. 7 δευτερόλεπτα, μπερδεύτηκε για λίγο. 3-2, θα περάσει, θα αφήσει, άστοχα. Δεν μπόρεσε να τελειώσει καλά. Και 19,4 στη διάθεση των ομπελίστες για την τελευταία επίθεση του ημιχρόνου. Το Παθανασίου χάνει από το Λιόλιο. Εντυπωσιακό κλέψιμο, μόνος του με το καλάθι. 37-51. 4 δευτερόλεπτα ακόμα, Λιμπερίου, 3, φάουλ του Ντάρλα, έξυπνο, καθώς είχαν να δώσουν μην αρίς τελευταίο, 2,3 ακόμα.
Λιμπερίου θα πετάξει, θα στοχίσει. Αυτό είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 37-51 συν 14 για τους Μίνα Ρίστ. Του όμως, ο οποίος θα τελειώσει άστοχα και η μπάλα φτάνει στο Γιαννακόπουλο. Γιαννακόπουλος, καλή άμυνα, φοβερή πίεση του Παπαθανασίου στην μπάλα, του κλέβει και φεύγει στον εφηβιασμό.
τάπα, αλλά με φάουλ από τον Γιαννακόπουλο. Το Παθανασίου στη γραμμή. Μέσα η πρώτη αυτή τη φορά, 41-53, ό,τι δεν έκανε πριν. Τρέχει, προλαβαίνει και έξυπνα από τα πόδια του Χατζημιχάλη. Η μπάλα περνάει εκτός. Γιαννακόπουλος. Μαρκαρισμένος για τρεις, δεν είναι καλό το σούτ. Βαλιανάτος, δεν έχουν μπει καλά στο δεύτερο ημίχρονο με Μιναρίς. Αντιθέτως η Νοβελίχης και σε επίθεση και σε άμυνα είναι αρκετά δυνατή. Το Παθανασίου θα περάσει. Δύσκολη προσπάθεια και άλλο φάουλ και άλλες βολές για τον Παθανασίου. Τρίτη επίσκεψή του στο δεύτερο μέρος στη γραμμή. Αστοχή στην πρώτη. 2 στις 5 έχει. Τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Και 2 στις 6. Ο Βαλιανάτος όμως στέλνει την μπάλα στον Παθανασίου. Βαλιανάτος τελειώνει τη φάση άστοχα. Αγγελής μάζεψε και άφησε το λιόλιο. Βάλει το Παθανασίου για να κόψει τον εκβιασμό. Το Σταματόπουλο μπροστά του. 14 δευτερόλεπτα ακόμα. Ωραία, η σταυρωτή. Και άλλη σταυρωτή περνάει μέχρι μέσα. Εξαιρετική κίνηση. Δεν έρχεται το καλάθι και η μπάλα εκτός από το λιόλι. Βαλιανάτος θα μπει μέχρι μέσα, είναι πολύ δυνατός. Λιμπερίου, ελεύθερο τρίποντο, έστωχο, 45-53. Θα επαναφέρει για τους Μιναρίς στους 8 η διαφορά. Έπεσε μετά από πολλή ώρα κάτω από 10. Γιαννακόπουλος, Μιχαλόπουλος, Λιόλιος, Αγγελής και Ντάρλας αυτή τη στιγμή για Μιναρίς. Σε ένα κοντό σχήμα. Ντάρλας για 2. Θα απαντήσει ο Μιχάλης Ντάρλας για το 45-55. Λιμπερίου. Yeah.
Θα περάσει μέχρι μέσα. Σταματόπουλος κάτω από το καλάθι. Δύσκολη προσπάθεια. Αγγελή στέλνει την μπάλα στο Γιαννακόπουλο. Λιόλιος. Ωραία η σταθμή στον Υπερίου. Θα πάει μέχρι μέσα. Αγγελή κάτω από το καλάθι. Λιόλιος. Γιαννακόπουλος στην κορυφή. 7 δευτερόλεπτα. Step back. Τρίποντο κακό. Rebound από τον Υπερίου. Ο οποίος τρέχει. Θεοδόρου, θα τελειώσει τη φάση, αστοχή, rebound για να κόπουμε. Μιχαλόπουλος, Αγγελής, ελεύθερος για τρεις, όχι πολύ καθόλου, πάρα πολύ. Ο Παθανασίου. Ένα screen μένει εντελώς ξεμαρκάριστος για 3. Η μπάλα πήγε και βγήκε πολύ άτυχος. Λιπερίου όμως στο rebound και στην εκτέλεση. Άστοχος, Γιαννακόπουλος μάζεψε. Τέλειος. 5 και 17 ακόμα. Τέλειος με χώρο. Μένουμε τον Λιπερίου. 5 δευτερόλεπτα. Μπερδεύεται, κλείνεται, 2, εκτέλεση για 3, άστοχος, κακούς. Ο Παθανασίου κλέβει ο Λιόλιος όμως και φεύγει με το Θεοφόρου, πασάρει στο Γιαννακόπουλο, ο οποίος χάνει το lay-up. Απίστευτα πράγματα για τους μιναρίς που δεν βάζουν τίποτα. Θεοδόρου, ωραία πάσα για το Σταματόπουλο. Εκείνος θα πέσει στο παρκέ φάουλ. Καρδινιάρης στην επαναφορά για τους ομπελίστες. Ενώ περνάει η Βαλιανάτο στη θέση του Παθανασίου. Κακή πάσα τώρα του Καρδινιάρη στο Θεοδόρου, λάθος. Αγγελής. Ψάχνει επιλογές, βρίσκει το Λιόλιο. Σκριν του Γιαννακόπουλου που αφήνει το Λιόλιο μόνο του με τον Καρδουλιάρη. Ένας εναντίον ενός. Ελεύθερος Αγγελής στη γωνία για τρεις. Ούτε αυτό. Πέρα από τις άστοχες επιθέσεις είναι πάρα πολύ κακές οι εκτελέσεις των Μιναρίς. Εντελώς εκτός καλαθιού. Λιμπερίου. Θα περάσει. Βρίσκει το Θεοδόρου. Θα γυρίσει εκείνος χαμηλός σουτ. Δεύτερη προσπάθεια. Τρίτη προσπάθεια. Καλάθι. 47-55. Κανένας για το rebound. Και διαφορά και πάλι στους 8. Γιαννακόπουλος. Περνάει. Δύσκολη προσπάθεια. Μένει στον αέρα. Πάρα πολύ ωραία. 47-57. Λιπερίου. Έρχεται ένα ελεύθερο Βαλιανάτο από 45. Αστοχή. Λιόλιος μαζεύει. Και έχουμε πλησιασμό τώρα και πάλι για τους Μιναρίς. Και Καλόπουλος μόνος με το καλάθι. Θα τελειώσει τη φάση. 47-59. Στους 12 και πάλι διαφορά. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο του 3-10. Λιπερίου. Καλή άμυνα του Ντάρλα. Και ίσως έχει χτυπήσει κιόλας. Κλέψιμο εδώ, Λιόλιος. Μιχαλόπουλος τελειώνει τη φάση. 47-61. Πάρα πολύ γρήγορο. 6-0 για τους Μιναρίς και time out κατευθείαν από νομπελίστες.
49 για το τρίτο κάλο, το 47-61 είναι αρίστη μπροστά με 14 πόντους. Έχοντας τους Γιανακόπουλο και Λιόλιο για ακόμα ένα βράδυ σε εξαιρετική κατάσταση. Βάλλαν ο Μπελίστες με τον Καρδινάρη να επαναφέρει για τον Ιμπερίο. Ιμπερίου, ενώ έχει περάσει ο Αραβαντινός το μάτι από την Αρή. Κλείνε τον Ιμπερίου, βγάζει έξω Θεοδόρου, ο οποίος προσποιείται για τρεις, δεν το παίρνει. Ιμπερίου, 8 δευτερόλεπτα. Καλή άμυνα εδώ για τη μήνα ρίχνει βήματα από τον Ιμπερίου, πάρα πολύ σωστά. Εξαιρετική άμυνα του Αραβαντινού στην προηγουμένη περίπτωση. Λιόλιος. Σουτάρει ο Τάγκαλος για 2, άστοχα δεν είναι καλό το σουτ. Θεοδόρου μάζεψε. Ιμπερίου, κλέβει ο Ραβαντινός προς την κλίνη. Η μπάλα είναι για Νοβελίστα. Βαλιανάτος. Άφησε στον Παπαθανασίου στη γωνία ο Καρβουνιάρης για 3. Άστοχος Θεοδόρου στο follow. Καλάθι και φάουλ. 49-61 και μια συμπληρωματική βολή. Φίλησε Γκριγκόνης εδώ. Θεοδόρου λοιπόν στη βολή για να μειώσει τις 11. Θα την χάσει, ο ίδιος τρέχει, αλλά έχω την εντύπωση ότι μπήκε πρώτα πριν εκτελεστεί η βολή μέσα στο ζωγραφιστό, άρα η κατοχή αλλάζει χέρια και πάει με ένα ρίστ. Λιόλιος. Είναι στο Γιανακόπουλο. Εκείνος να το κατηγχάλει. Είναι δεδομένο. Αρτινός μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Αυτό και Θεοδόρου βγαίνει νικητής στη μάχη του rebound. Και τρέχει. Μπερδεύεται. Καλή άμυνα του Αραβαντινού. Η μπάλα φτάνει στο Βαλιανά, το οποίο τελειώνει άστοχα τη φάση. Γιανακόπουλος μάζεψε το αμυντικό rebound και κράτησε την κατοχή. Τρέχει στην άλλη πλευρά, φάουλ. Θα μιλάει. Θα μιλάει και είναι το τέταρτο μαδικό. Λιόλιος λοιπόν επαναφέρει. Γιανακόπουλος 17 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση στο Μιναρί. Στέκεται και εκτελεί για 2 ο Παναγιώτης Γιανακόπουλος και το βάζει και αυτό στο συν 14 η Μιναρί. Πήγε να κλέψει τώρα ο Λιόλιος, δεν τα κατάφερε. Παπαθανασίου, Βαλιανάτος. Παπαθανασίου, ένα που μπει στο τελευταίο λεπτό. Βαλιανάτος, καλή άμυνα και πάλι του Αραβαντινού και του Τάγκαλου. Επιθετικό rebound του Θεοδόρου. Θα τελειώσει τη φάση από κοντά, θα στοχίσει. Τάγκαλο δεν μπορεί, πρώτη την μπάλα σε αντίπαλο. Καρβουνιάρης ελεύθερος για 3. Το πήρε με τα μπλοκ, το χάσε. Τρέχει ο Γιανακόπουλος, η μπάλα είναι για νομπελίστες και πάλι. Τραγικά block out από τους Μίνα Ρίστ. Ο Θεοδόρου δεν ξέρω, θα σπάσει κάποιο ρεκόρ λογικά σήμερα. Παπαθανασίου. Έβγαλε στο Βαλιανάτο. Καζιμιχάλη. Καλή άμυνα του Αραβαντινού για ακόμη μια φορά. Και είναι 2-1. Αραβαντινός. Λιόλιος. Πάρα πολύ κακή πάσα. Ό,τι έχτιζε μέσω της άμυνας το χάλασε στην συγκεκριμένη επίθεση. Thank you.
στο 30 λεπτό. Θα περάσει, θα βγάλει τον Βαλιανάτο. Φοβερή άμυνα του Αραβαντινού για ακόμη μία φορά. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Λιόλιος θα σουτάρει μπροστά από το κέντρο. Θα το χάσει παρόλο που ήταν καλό. Τέλος 30 λεπτό λοιπόν. 49-63 συν 14 για τους Μίνα Ρις. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Κάτι αντίστοιχο και στο μάτς με τους Bridge. Μια τρομερή συνεργασία. Τώρα δεν βγήκε άμεσα, αλλά ο Γιανακόπουλος κέρδισε το φάουλ και το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Από εκεί που σπανίωσε αστοχή. Γιανακόπουλος αστοχή. Βέβαια στις 2, απίστευτο. Λιπερίου. Θα περάσει. Θα σουτάρει για 2. Μιχαλόπουλος πάρα πολύ ψηλά για το rebound. Και αφήνει στα σίγουρα χέρια του Λιόλιου. Εκείνο θα περάσει. Θα βρει τοίχο και θα γυρίσει πάλι πίσω. Εκτελεί πίσω από τα σκρίν για 3. Αστοχή ο Λιόλιου. Δεν έχει βρει πολύ το χέρι του σήμερα. Είναι σχετικά άστοχος από τα 6.95. Και τώρα κάνει το φάουλ στον Περίου. Βαλιανάτος με χώρο εκτελεί για 3. Αστοχή, Καρβουνιάρης έρχεται μπάλα στη στημένη στα χέρια του και αστοχή και εκείνος. Και στο τριών πόντων, Γιανακόπουλος με υπερπροσπάθεια μαζεύει το αμυντικό rebound. Γιανακόπουλος θα εκτελέσει για 2. Αστοχή και τώρα rebound του Χατζημιχάλη. Λιπερίου θα του κλέψει την μπάλα ο Λιόλιος με το έτσι θέλω και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 49-65 στους 16 διαφορά.
ίσως ο καλύτερος παίχτης στα κλεψίματα στο μπασκετάκι. Βαλιανάτος για 3, απαντάει 52-65. Γιανακόπουλος θέλει να απαντήσει και θα το κάνει, 52-68. Είναι πάρα πολύ μεγάλος παίκτης και τα αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία. Έχασε δύο βολές, έχασε ένα σούτ, αλλά αμέσως ευστόχησε το σούτ από τα 7 περίπου μέτρα. Χατζημιχάλης, αστοχή, Τάγκαλος μάζεψε και ο Γιανακόπουλος κερδίζει το φάουλ, δεύτερο μαντικό. Γιανακόπουλος λοιπόν, πάλι την μπάλα, έχει προσπάθει το Χατζημιχάλη, αλλάζει ταχύτητα, έχει 52, άστοχα, ο Τάγκαλος όμως θα πιάσει την μπάλα μετά το rebound και θα σουτάρει για 2 στο Χόντας, 52-70. Τάγκαλος επίσης έχει δώσει πολλές βοήθειες, Χατζημιχάλης, Λιπερίου, περνάει, Βαλιανάτος για 3 από εκεί που ευστόχησε πριν, δεν θα ευστοχίσει και τώρα. Γιανακόπουλος στο αμυντικό rebound, πάσα στο Μιχαλόπουλο, Γιανακόπουλος για 3, μεγάλο τρίποντο, 52-73, απίστευτος Γιανακόπουλος, σύν 21 για τους Μιναρίς. Γιανακόπουλος μιλάει πάλι στο πιο κρίσιμο σημείο, Χατζημιχάλης goal foul. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Και ο Λιόλιος με την μπάλα αφήνει στο Γιανακόπουλο τον MVP της σημερινής και της σημερινής μάλλον αναμέτρησης. Γιανακόπουλος με τον Βαλιανάτο, 4, θα σουτάρει και πάλι, θα το χάσει. Rebound από τον Λιμπερίου, μακρινό. 6 λεπτά ακόμα, 19 η διαφορά. Χατζημιχάλη θα τελειώσει άστοχα. Σταματόπουλος έρχεται και παίρνει. Καρβουνιάρης, Λιπερίου, βγάζει έξω. Σταματόπουλος στημένος από τη 45, άστοχος. Αραβαντινός μαζεύει. Αραβαντινός με πάρα πολλές βοήθειες σε τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο. Νταφογιάννης ετοιμάζεται να περάσει, αν καταλαβαίνω καλά, όπου να είναι. Γιανακόπουλος, δύσκολη προσπάθεια. Μιχαλόπουλος έρχεται και ο Λιπερίος και δεν μπόρεσε να βγάλει πληριασμό από την παρέμβαση του Λιόλιου Νταφογιάννη στη θέση του Τάγκαλου. Για τα τελευταία 5,5 λεπτά Λιπερίου χρειάζονται κάτι δραστικό οπωσδήποτε οι νοπελίστες. Λιπερίου για 3. Όχι. Μάζεψε ο Γιανακόπουλος και φεύγουν τώρα και πάλι στον ευγιασμό Μιναρί. Λιόλιος από τα 8,5 μέτρα, απίστευτο τρίποντο. 54-76. Πιάνει το κεφάλι του Μιχαλόπουλος. Δείτε εδώ. Δεν το πιστεύει ούτε εκείνος. Χατζημιχάλη. Βλέπει ο Ραβαντινός. Είναι απίστευτος. Έχει βγάλει τρομερές άμυνες. Μιχαλόπουλος εδώ τι κάνει. Λιόλιος και πάλι για 3. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Και ο Χατζημιχάλης θα σουτάρει για 2. Θα αστοχίσει. Νταφογιάννης μάζεψε. Καραβαντινός με πολύ χώρο. Θα το πάρει για 3. Δεν θα φτάσει μπάλα. Λιμπερίου. Θα κερδίσει το φάουλ.
Αντώνης Παναγόπουλος για πρώτη φορά. Αυτό και αν είναι είδηση. Καρμουνιάρης. Βαλιανάρος από τη γωνία για τρεις. Άστοχος, rebound Θεοδόρου ανάμεσα από τρεις. Καλάθι και φάουλ. 56-76 και μια συμπληρωματική βολή του Θεοδόρου, ο οποίος πραγματικά έχει δώσει και την ψυχή του σήμερα. Έξω η βολή, ο ίδιος τρέχει για το επιθετικό rebound. Βαλιανάτος, καλάθι, 58-76. Γιανακόπουλος. Παίρνει ένα σκρίν από τον Ταχουγιάννη, του έφυγε η μπάλα. Θεοδόρου στο παρκέ. Δυσκολεύεται και έχουμε φάουλ. Βολές για τον Θεοδόρου. Για να δούμε αν μπορούν να μειώσουν κι άλλους μοντελίστες εδώ. Θεοδόρου λοιπόν άστοχος στην πρώτη. Παραμένει το 58-76. Τα άλλα τα έχει πάει περίφημα σήμερα, οι βολές δεν είναι όμως το φόρτε του. Αστοχή και στη δεύτερη, παρέμεινε το συν-18. Παναγόπουλος, καθί για τον Καφέζα. Εκείνος θέλει να βρει τον Μιχαλόπουλο. Deflection του Λιμπερίου κρατάει ο Μιχαλόπουλος παρόλα αυτά. Παναγόπουλος στη γωνία του Φιλιπάλα. Κρατάει, μπαίνει μέχρι μέσα. Μιχαλόπουλος κάνω το καλάθι, δεν θα τελειώσει τη φάση. Και εμβλυδιασμός τώρα με Χατζημιχάλη, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 60-76. Σίγουρα θα παλέψουν οι νομπελίστες. Είναι δύσκολο να ανατρέψουν αυτή τη στιγμή το σκορ. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Για να Γιανακόπουλος από πολύ μακριά για να το τελειώσει. Δεν θα το κάνει. Πάλα περνάει εκτός. Λιμπερίου. Στέκεται και εκτελεί για τρεις. Άστοχα, Χατζημιχάλης, του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Μετά το επιθετικό rebound. Νομίζω ότι τα πάντα έχουν κρυφθεί πλέον, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 2,5 λεπτά. Μιχαλόπουλος περνάει, Παναγόπουλος από τη γωνία ελεύθερος, κακό του. Μέσα σε χειροκροτήματα. Χατζημιχάλης περνάει, τελειώνει, πολύ ωραίο καλάθι, 62-76. Γιανακόπουλος, κοιτάξτε εδώ πόσες αντοχές έχει ακόμα τα κοπεία του Βαλιανάτου εντυπωσιακά παρόλα αυτά. Λιμπερίου, Χατζημιχάλης, στέκεται και εκτελεί για τρεις. Άστοχα, Γιανακόπουλος μάζεψε το rebound και κράτησε και την μπάλα. Γιανακόπουλος, σουτάρει για τρεις. Αστοχή, ο ίδιος τρέχει και η μπάλα είναι μην αρίς. Και πάλι λοιπόν Παναγιώτης Γιανακόπουλος με την μπάλα.
ξεκάθαρο MVP και σήμερα, στο προηγούμενο του 38, εδώ που φτάρει για 3, Καλόπουλος, εντυπωσιακά και ο Παναγός με τον 62-78, μέσα σε πανηγυρισμούς από όλο τον κύπελλο, μετά που Βαλιανάτος στέκεται και εκτελεί πίσω από τα screen για 3, αστοχή, καφές, δεν μπόρεσε να μαζέψει το rebound. Χατζημιχάλης αστόχησε και εκείνος με τη σειρά του και ο Γιανακόπουλος σε μια πάσα ολόκληρη γηπέδου. Καφέτζας με το αριστερό layup, 62-80 και time out και αλλαγές. Ο Παυλάκος πέρασε το μάτς με όχι, αν μη τι άλλο, όχι ιδιαίτερα μπασκετικά παπούτσια. Θα περάσει, θα αστοχίσει, σταματόπλο το follow. Μπάλα στον Μιχαλόπουλο. Περνάει, Αναδόπουλο για 3. Ου, έρχομαι. Προδόρου, τελευταία 35 δευτερόλεπτα, Παυλάκος. Θα αστοχίσει το lay-up. Θεοδόρου σε επιθετικό rebound, θα στοχίσει και εκείνος. Μιχαλόπουλος, Παναγόπουλος, σκαστεί για τον Καφέζα. 62-82 στα 22 δευτερόλεπτα. Από ό,τι φαίνεται, αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Ο Λιμπερίου δεν θα κάνει επίθεση, αφήνει την μπάλα. 62-82 λοιπόν, η Νίνα Ρίς παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη κόντρα σε μια από τις καλύτερες ομάδες στη development. Από εμάς να έχετε ένα καλό βράδυ και ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.